Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Μαρία Κορινθίου τώρα, που για ακόμη μία φορά μπήκε στο στόχαστρο των followers. Ανέβασε μία φωτογραφία δίπλα από μία εικόνα της Παναγίας. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι τοιχογραφία που υπάρχει σε κατάστημα εστίασης. Τα σχόλια που δέχτηκε ήταν, θα έπρεπε να υπάρχει λίγο σεβασμός, όλα στον βωμό των χρημάτων. Γιατί είναι για εμπορικό λόγο την ανέβαση, δεν καταλαβαίνω. Δεν την ανέβασε για εμπορικό λόγο. Γιατί έβαλε στον βωμό των χρημάτων. Γιατί για ακόμη μία φορά είδαμε ότι υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι που θέλουν να σχολιάσουν. Τι κάνει, πουλάει τη φωτογραφία και είναι όλα στον βωμό των χρημάτων. Τα ρούχα. Κάνει giveaway. Τι κάνει και είναι στον βωμό των χρημάτων. Τι κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Τα ρούχα, διαφημίζει τα ρούχα, τι κάνει. Όχι, δεν διαφημίζει κάτι. Το μόνο που κάνει είναι το μόνο που έκανε ήταν ότι ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Το ρωτάμε αυτό για αυτά τα σχόλια. Να σας πω, ναι, ναι, για πες. Επειδή αν πατήσει πάνω στη φωτογραφία, έχει κάνει tag το account με τα ρούχα της. Ωραία. Ότι φοράει ένα ρούχο το οποίο το, ας πούμε, στο κατάστημά της το πουλάει. Ωραία. Αλλά γιατί δεν το λες, ας πούμε, αυτό για το κατάστημα που έχει μια τοιχογραφία την Παναγία και το λες για σένα που επιλέγεις να βγεις στο κατάστημα που θα μπορούσε να γιατί έχει. Γιατί θες να πει κάτι για να την πει στη Μαρία Κορινθίου. Ούτω ή άλλω συγκεκριμένη. Η Μαρία δέχεται για ό,τι κάνει. Αν αναπνεύσει, αν κοιμηθεί, αν φορέσει μαγιό, αν φορέσει σόρουχο, αν φορέσει φούστα. Είναι γενικά ένα πρόσωπο που προσελκύει τέτοιους δυστυχώς. Και απάντησε κιόλας στο T-Life, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα. Είπε πως εδώ και 20 χρόνια είμαι συνήθως στο στόχαστρο πολλών. Το έχω συνηθίσει. Δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Και παιδιά, η Μαρία είναι ένα παιδί. Τόσο έξω από όλο αυτό, δηλαδή δεν θα ακούσει κακή κουβέντα να μπει ποτέ. Είναι χαρούμενη, έχει την οικογένειά της, τη δουλειά της, κάνει τα πράγματα που την ευχαριστούν. Πηγαίνει τόσο καλά στη ζωή της που δεν είναι και ο άνθρωπος που ανεβάζει κάτι για να προκαλέσει σχόλια ή για να συζητηθεί. Ξέρεις τώρα τι έγινε, θα σου πω. Καταρχάς, γιατί. Είναι αστείο, παιδιά, είναι αστείο. Συγγνώμη, γιατί είναι. Νομίζω σε ένα πολύ γνωστό καφέ αυτή. Αυτό το, ένα τείχος πολύ γνωστό καφέ. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε σε καμία εκκλησία. Μα δεν πήγε σε εκκλησία. Και πάλι να σου πω, δεν κάνω τον παπά. Βέβαια, εννοείται αυτό. Δεν σημαίνει, δηλαδή, αν πάω στην εκκλησία εγώ με τη μακριφουστάνα. Είμαι καλύτερη χριστιανή αν πάει η Μαρία τώρα γιατί φοράει αυτό το ρούχο. Όχι, δηλαδή, πού έχουμε φτάσει. Ναι. Ας κοιτάξουμε λίγο την καμπούρα μας, γιατί όλοι στα social media λίγο έχουμε παρεκτραπεί. Ακούμε πολλά. Δεν μ' αρέσει. Εμένα, ας πούμε, την άλλη φορά λέγανε να με απολύσετε, να με κάνετε, να με διώξετε. Δεν σε χωνεύω. Δεν είναι πράγματα, ρε παιδιά. Ηρεμήστε λίγο. Ούτε στον εχθρό μας δεν τα λέμε αυτά. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η φωτογραφία έχει πάει σε ένα καφέ η κοπέλα, κάθισε. Της άρεσε η φωτογραφία, το ύφος της είναι σοβαρό. Κάθισε, φωτογραφήθηκε μέχρι εκεί. Εντάξει. Δηλαδή, θα την πίστη μας με τα ρούχα μας, δηλαδή, θα τη μετρήσουμε και θα τη ζυγίσουμε. Αν είμαστε καλοί άνθρωποι και καλοί χριστιανοί, εάν φοράμε το μίνι ή φοράμε τη μακρυφουστάνα. Πλέον στα μοναστήρια. Αυτό τώρα είναι πολλά θέματα μαζί. Πολλά θέματα μαζί. Γιατί δεν νομίζω να σχολιάστηκε γιατί φόρεσε ένα πουκάμισο που φαίνεται η κοιλιά της. Σχολιάστηκε γιατί για την επιλογή του σημείου που έβγαλε τη φωτογραφία. Δεν κατάλαβα, δεν μπορώ να φωτογραφηθώ. Παρόλα αυτά. Αν πάω σε ένα, εάν πάω αυτή τη στιγμή σε ένα μουσείο και δω με ένα πολύ ωραίο πίνακα ή σε ένα μοναστήρι, δεν μπορώ να φωτογραφηθώ. Σαφώς και μπορεί. Σε μια εκκλησία δεν φωτογραφίζομαι απ' έξω με τα σορτσάκια, αν πάω διακοπές σε ένα νησί. Μα δεν θα πας. Τέλος πάντων. Να διαβάσω ένα τυχαίο, συγγνώμη. Ναι. Ο άνθρωπος πρέπει να σέβεται τις εικόνες, ανορθόγραφο το τις εικόνες, και τις τοιχογραφίες, κυρία Κορινθίους, αλλάξτε και λίγο το ύφος σας. Ναι. Είναι επιστολή προς Κορινθίους. Μάλλον μπορεί να είναι προς Φιλίππους. Μ' αρέσει που συνεχίζεις το χιούμορ, είσαι η καλύτερη. Όλα με γιώτα. Θα συγκρατώ κι εγώ, μην νομίζεις. Ναι, κάλεσε και δεν σε ξέρω. Και ξέρεις ότι καμιά φορά και η μη μάθεια είναι η χειρότερη της αμάθειας. Δέκα φορές χειρότερη. Καλύτερα να μην ξέρεις τίποτα. Δηλαδή, πολύ δηλητήριο σε αυτά τα social media. Δηλαδή, περιμένουν να τον πιάσουν κάποιον και να το λιανίσουν. Ήρεμα λίγο. Ήρεμα. Κάνουμε όλη τη δουλειά μας. Το καθένας μπορεί να έχει ό,τι γνώμη θέλει. Ηρέμησε, Τζορτζέλα μου. Δεν μπορούμε να μην ηρεμήσουμε. Μας τονίζουν όλους και είμαστε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γι' αυτό η απάντηση σε αυτό είναι ή μπλοκάρεις ό,τι σχόλιο δεν σ' αρέσει δημοκρατικά και όμορφα και ελεύθερα. Πατάς ένα μπλοκ ή δεν δίνεις σημασία. Εξαρτάται τι στομάχι έχεις.